Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως πριν μερικές ημέρες καταστράφηκε το πρώτο αμερικανικό άρμα μάχης m 1α2 Άμπραμς και ότι εχμαλώτησαν άλλα δύο. Οι Ουκρανοί δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό, ωστόσο σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε δήλωσή του ότι τα άρματα μάχης Άμπραμς δεν είναι ικανά να αντιστρέψουν την κατάσταση στα μέτωπα, καθώς ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός. Πρόσθεσε μάλιστα πως δεν παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Οι Ρώσοι φαίνεται πω θα στείλουν τα εχμαλωτιστέντα Άμπραμ στο Καλίνιγκραντ, ενώ ισχυρίζονται πω είχαν κολλήσει στην περιβόητη Ουκρανική λάσπη. Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο μέτωπο έγινε η εχμαλωσία του, αλλά με βάση την τακτική κατάσταση αυτό πρέπει να είναι στο Μπάκμουντ, όπου οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν σοβαρέ υποχωρήσει και το παιδινό έδαφο μεταξύ Μπάκμουντ και Τσάσιβιάρ είναι ήδη λασπόδε. Οι Ρώσοι αναφέρουν πως σχεδιάζουν σύντομα να εμπλέξουν σε σημαντικούς αριθμούς το δικό τους νέο άρμα μάχης, το πασίγνωστο T14 άρματα, το οποίο θέλουν να δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες μάχης.